Σε ένα απαιτητικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον καλούνται να εκπαιδευτούν και να βγουν στην αγορά εργασίας οι νέοι αρχιτέκτονες. Οι διεθνείς προκλήσεις στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση προσεγγίζονται επιστημονικά με τους συμμετέχοντες στο συνέδριο της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης να επικεντρώνονται στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Η τεχνολογία από τη μία μας διευκολύνει, από την άλλη είναι και μία τροχοπέδη, εννοώ την τεχνολογία την ψηφιακή στην εκπαίδευση των νέων, διότι η γεωμετρία, για παράδειγμα, είναι ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, του πώς θα διδάξεις τη γεωμετρία, την προοπτική και όλα αυτά τα εργαλεία, τα παραδοσιακά, τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα ψηφιακά μέσα που τα κάνουν όλα αυτά πάρα πολύ εύκολα. Και αυτή η ευκολία είναι ένα πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής, στη δημιουργία σύγχρονων υλικών, καθώς και πιο οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τον ακαδημαϊκό κόσμο να επαναπροσδιορίσουμε παιδεία, να βλέπουμε το μέλλον και να προσπαθούμε να εξελιχθούμε με βάση αυτούς τους άξονες. Ως ακαδημαϊκός θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν και ήδη επηρεάζουν δραστικά τον αρχιτεκτονικό κόσμο, ενσωματώνονται, τον εξελίσσουν. Η κλιματική αλλαγή είναι ένας ακόμα παράγοντας που θέτει σε νέες βάσεις την τέχνη της αρχιτεκτονικής. Το κλίμα είναι μια πολύ σημαντική πλέον παράμετρος. Το να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν τεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Και όσον αφορά στην ενέργεια, να χρησιμοποιούμε συστήματα που παθητικά, με παθητικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να ξοδεύουμε ενέργεια, κάνουν το κτίριο πιο αποδοτικό. Στο συνέδριο αρχιτεκτονικής που φιλοξενείται στο Μεγάλο Αρσενάλι, αναδείχθηκαν όλες οι νέες τάσεις που διαμορφώνουν την αρχιτεκτονική εκπαίδευση σήμερα και η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά φαινόμενα.